Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστώ την ΕΒΕΤΑΜ για την πρόσκληση να συμμετέχω στην τόσο χρήσιμη αυτή ημερίδα και να συμβάλλω εκφράζοντας τις απόψεις μου και ακούγοντας τις θέσεις όλων όσων συμμετέχουν με σκοπό την εξωστρέφεια και την αηφόρο ανάπτυξη. Δεν ξέρω ποιο είναι πιο ισχυρό μέσα μου, το E-RealEstates ή το Value for Money. Αλλά και τα δύο έχουν τη δική τους αξία και θέση στη δική μου την καρδιά. Αξίζει να επισημάνω ότι η πιστοποίηση είναι value for money και το value for money, κύριοι, είναι πιστοποίηση. Από την οπτική του value for money, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η σημερινή εκδήλωση, το φόρουμ με τους εξαιρετικούς ομιλητές και τόσα ακούστηκαν μέσα σε αυτή την αίθουσα, τα οποία είναι τόσο εντυπωσιακά, τόσο αντιπροσωπευτικά, φέρνουν έναν αέρα αισιοδοξίας. Ένα είναι βέβαιο, ότι δεν πρέπει να κοιτάμε πίσω, αλλά πρέπει να κοιτάμε μπροστά. Όπως καταλαβαίνετε, αποτελούν μια πρόκληση, όχι μόνο για όλους τους παρόντες, αλλά και για τους ακροατές του Value for Money, ώστε να ενημερωθούν μικροί και μεγάλοι επιχειρηματίες, αλλά και νέοι που οραματίζονται να ξεκινήσουν τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Και γενικά οι ακροατές που θέλουν να δουν την Ελλάδα μας να διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στα ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα. Θα μπορούσα να καταθέσω κι εγώ ορισμένα στοιχεία που συμπληρώνουν τα όσα εξαιρετικά ακούστηκαν σε αυτή την ημερίδα. Η προσπάθεια όμως της χώρας μας για έξοδο από την κρίση, με την επίτευξη υψηλών ρυθμών διατηρήσιμης ανάπτυξης, και εδώ αυτό θα το τονίσω πολύ σημαντικά, διατηρήσιμη ανάπτυξη, δεν θα έχει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα εάν δεν υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στην εξαγωγική της επίδοση. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, ο βαθμός εμπορικής ολοκλήρωσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα που διαχωρίζει τις χώρες με υψηλό βαθμό ανάπτυξης από εκείνες με χαμηλότερο. Με άλλα λόγια, σε μακροχρόνιο ορίζοντα, η διατηρήσιμη ανάπτυξη συνδέεται με υψηλή εξαγωγική απόδοση και αυξανόμενη εμπορική ολοκλήρωση. Γενικότερα, χώρες με εμπειρία μεγάλων περιόδων υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα έχουν καταφέρει στηριζόμενες κατά κύριο λόγο σε εξαγωγές και σε επενδύσεις που χρηματοδοτούνται όχι μόνο από ψηλή εγχώρια αποταμίευση, αλλά και από σημαντικές εισρωές ξένων αμέσων επενδύσεων. Εμπειρικές μελέτες επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ιδιαίτερα δυνατής θετικής σχέσης μεταξύ του βαθμού ανοίγματος μιας χώρας στο εξωτερικό εμπόριο και του ρυθμού πραγματικής σύγκλησης της οικονομίας. Στην περίπτωση των ευρωπαϊκών χωρών, για παράδειγμα, είναι εύκολο να διαπιστώσουμε ότι οι χώρες με τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές επιδόσεις είναι εκείνες που απολαμβάνουν υψηλότερο και αυξανόμενο επίπεδο διεθνούς εμπορίου. Αντίθετα, χώρες με χαμηλό βαθμό εμπορικής ολοκλήρωσης είναι εκείνες που αδυνατούν να επιτύχουν ικανοποιητικούς ρυθμούς διατηρήσιμης ανάπτυξης. Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικές εξαγωγές σημείωσαν ιστορικό ρεκόρ ξεπερνώντας το 10% του ΑΕΠ, όλες οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν πολύ καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις. Το αντίστοιχο ποσοστό για την Ισπανία και την Πορτογαλία είναι διπλάσιο. Για την Ιρλανδία και την Ολλανδία ξεπερνά το 50%. Πρέπει λοιπόν να μην εφησυχάσουμε, αλλά να προσπαθήσουμε πολύ περισσότερο ακόμα. Δεν θέλω να κουράσω αναφέροντας στοιχεία και νούμερα. Το μόνο που έχω να αναφέρω, με λύπη, και να επισημάνω, είναι το γεγονός ότι η Κίνα δεν είναι στη λίστα των 20 χωρών που εξάγει η χώρα μας βάσει των στοιχείων του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων. Αντιλαμβανόμαστε όλοι μας πλέον ότι το value for money για το 2016, κύριοι, είναι η Κίνα για τον Έλληνα εξαγωγέα. Μια αγορά παρθένα από ελληνικά προϊόντα, μια αγορά με οικονομικές δυνατότητες, μια αγορά που μπορεί να εξελιχθεί ως στρατηγικό συνεργάτη της χώρας μας στις εξαγωγές. Κυρίες και κύριοι, όλοι πλέον θα πρέπει να το καταλάβουμε ότι η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας σήμερα μας δίνει τη δυνατότητα να συνεργαστούμε, να εξάγουμε σε μια οικονομία εκατομμυρίων εν δυνάμει πελατών, να ανοίξουμε μια αγορά που μας συνδέουν δεσμοί πολιτισμικοί. Τώρα μας δίνει τη δυνατότητα, η ευκαιρία, οι δεσμοί αυτοί να γίνουν επιχειρηματικοί, αλλά πιστοποιημένα. Μην ξεχνάμε ότι άλλη αξία έχει ένα προϊόν που λέω εγώ ο ίδιος ότι είναι πολύ καλό και άλλη αξία έχει ένα προϊόν που το πιστοποιούν οι ειδικοί.
Η πιστοποίηση είναι το value for money του προϊόντος. Ενώ αξίζει να αναφέρω και να επισημάνω ότι τα στελέχη, οι άνθρωποι της ΕΒΕΤΑΜ, γνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι ότι βοηθούν, ενημερώνουν τους Έλληνες εν δυνάμει εξαγωγής, παρέχοντάς τους χρήσιμες πληροφορίες για την αγορά της Κίνας. Αρμοδιότητες, κύριοι, που δεν εμπίπτουν στην πιστοποίηση, αλλά εμπίπτουν στη συνολική προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας για την ελληνική οικονομία. Και επειδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, και επειδή όσα ακούστηκαν εδώ, θέλω να πιστεύω ότι θα θέλατε να ακουστούν και μέσα από την εκπομπή μας, στο Value for Money στα παραπολιτικά, την οποία έχει τιμήσει ο κύριος Μούσας, ο κύριος Παπαλιάγκας, διοικητικά στελέχη του ΣΕΒΙΤΕΛ, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, θα θέλαμε να καταθέσετε τις εξαιρετικές αυτές απόψεις που είχατε σήμερα και τις θέσεις σας στις επόμενες εκπομπές μας. Και επειδή στην εκπομπή εγώ όμως δεν είμαι μόνος μου, θέλω να καλέσω το έτερό μου ίμιση ραδιοφωνικά, τον αναγνωρισμένο και εξαιρετικό δημοσιογράφο, τον Λάμπο τον Καλαρίτη, να έρθει μαζί μου να επιβεβαιώσουμε αυτό που σας αναφέρω. Κύριε Καλαρίτη, για έλατε. Χαίρετε, θα είμαι πολύ σύντομος. Αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο Θέμης ο Μπάκας, δηλαδή στην ραδιοφωνική εκπομπή, έγινε για τον εξής λόγο. Ο καθένας από την πλευρά του, ο Θέμης και επιχειρηματικά και δημοσιογραφικά, εγώ δημοσιογραφικά και ασχολούμενος και με το οικονομικό ρεπορτάζ, διαπιστώσαμε το εξής, ότι σε μια Ελλάδα η οποία μετά από 6 χρόνια μνημονίου ενός προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο έχει εξελιχθεί, τι είναι σε καταστροφικό πρόγραμμα και τι είναι να εξελιχθεί σε εθνική καταστροφή, αν δεν προλάβουμε τα επερχόμενα, διότι δυστυχώς τα δύσκολα δεν έχουν τελειώσει. Ότι παρόλη αυτή τη δύσκολη συγκυρία υπάρχει μια Ελλάδα, υπάρχουν Έλληνες οι οποίοι δίνουν μια μάχη, ένα πόλεμο, κανονικό πόλεμο, επιχειρηματικό, και όχι μόνο καταφέρουν να επιβιώνουν, αλλά καταγάγουν και νίκες. Βάζουν σημαίες κατάκτησης σε ένα περιβάλλον στο οποίο οποιοδήποτε πιστεύω άλλος λαός δεν θα είχε επιβιώσει ούτε επιχειρηματικά ούτε φυσικά. Είμαστε 6 χρόνια, έκτο χρόνο ύφεσης, έκτο, μπαίνουμε προς τον 7ο χρόνο μνημονίου, με capital control στη χώρα, και όμως υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν, είναι κερδοφόρες, επιβιώνουν, πληρώνουν τους υπαλλήλους τους, κάνουν εξαγωγές, καινοτομούν, διαπρέπουν και διεθνώς και εγχωρίως. Αυτό το σύμπαν λοιπόν, το επιχειρηματικό σύμπαν, το οποίο διεξάγει ένα πολύ δύσκολο πόλεμο, και όπως όλοι ξέρετε, όσοι ασχολούνται με τις επιχειρήσεις, δεν έχει μόνο έναν εχθρό, έχει τουλάχιστον τρεις. Έχει την κρίση, τη διεθνή και την εγχώρια, έχει τον ανταγωνισμό και έχει και το μεγαλύτερο εχθρό, την ελληνική γραφειοκρατία. Αυτό το λαβύρινθο με μηνόταυρο μέσα, που όποιος μπαίνει, όποια επιχείρηση μπαίνει μέσα, την τρώει. Και δεν έχει βρεθεί ακόμα θυσία να τον αποκεφαλίσει, να ανασάνει η χώρα. Παρόλα αυτά λοιπόν, παρότι τη δύσκολη κατάσταση, υπάρχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες διαπρέπουν και δίνουν παράδειγμα. Από τη μία, θέλαμε λοιπόν αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα παραδείγματα, να τα βγάλουμε στον αέρα μέσω της εκπομπής του Value for Money στα παραπολιτικά, για να δείξουμε ότι έτσι πρέπει να λειτουργήσει η χώρα. Οι εποχές όπου υπήρχε οικονομική ευμάρεια, μηντιακή ευκολία, πολιτική κάλυψη κλπ. Δεν υπάρχουν. Τώρα είναι ευκαιρία να δείξουν οι Έλληνες τον πραγματικό τους αυτό, και τον δείχνουν. Από τη μία λοιπόν υπάρχει αυτό το σύμπαν το επιχειρηματικό, και από την άλλη υπάρχει ένα άλλο παράλληλο σύμπαν ανθρώπων, συνελλήνων, οι οποίοι έχουν ανησυχία. Καλή ανησυχία. Ψάχνονται. Θέλουν να επιχειρήσουν. Θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Αναζητούν τρόπους, μέσα, ιδέες, διεξόδους. Άλλοι επιχειρούν ήδη και θέλουν τρόπο να ανανεώσουν την παρουσία τους στο επιχειρήν, να διευρύνουν τους ορίζοντές τους, να ακούσουν νέες ιδέες και να διερευνήσουν νέους δρόμους. Σκεφτήκαμε λοιπόν να φέρουμε σε επαφή αυτούς τους δύο κόσμους. Τους ανθρώπους που επιχειρούν, διαπρέπουν, καινοτομούν και έχουν έμπνευση και όραμα, και τους υπολείπους οι οποίοι ψάχνουν. Και να δείξουμε στους υπολείπους ότι υπάρχει τρόπος, ότι υπάρχει δρόμος, ότι υπάρχουν ιδέες, εμπειρία, διαδικασίες, τις οποίες δεν χρειάζεται να τις ψάχνουν από την αρχή. Για κάθε έναν που βγαίνει στην εκπομπή, έχουμε δεκάδες τηλέφωνα ακροατών, οι οποίοι είτε είναι στη διαδικασία ψαξίματος και ζητούν τα τηλέφωνα αυτών που βγαίνουν για να τους ενημερώσουν για τις διαδικασίες, για τις ιδέες, για το πώς μπορούν να κινηθούν. Και δεν αφήνουμε μόνο σε επιχειρηματίες, βγάζουμε και θεσμικούς και φορείς και ιδιωτικούς και δημόσιους που δείχνουν πώς μπορούν να βοηθηθούν οι υπόλοιποι. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το να δείξουμε και στους υπόλοιπους ότι υπάρχει τρόπος και ότι μπορεί κάποιοι να έχουν πληγή από την κρίση,
αλλά δεν πρέπει να παραιτηθούν. Δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει η χώρα αν δεν ανακάμψει ο καθένας από εμάς προσωπικά. Αυτό θέλαμε να δείξουμε, ότι υπάρχει δυνατότητα, ότι υπάρχουν ταλέντα, ότι υπάρχουν προοπτικές και ότι η παραίτηση δεν είναι επιλογή. Ευχαριστώ. Κλείνοντας, τελειώνω. Έχω ένα λεπτό. Ούτε μισό λεπτό. Κλείνοντας, θα ήθελα να υπενθυμίσω και να τονίσω σε όλους σας ότι εκεί στη μακρινή Κίνα έχουμε ανθρώπους που μιλάνε τη γλώσσα μας, κύριε. Άνθρωποι που μένουν εκεί και είναι διατεθειμένοι να μας βοηθήσουν. Πρέπει και επιβάλλεται πλέον να τους χρησιμοποιήσουμε. Τελευταία μου έκφραση. Η πιστοποίηση, η εξωστρέφεια, η οργάνωση, οι συνεργασίες θα μας οδηγήσουν σε ανάπτυξη για να κερδίσουμε το μέλλον. Και φυσικά, όπως ένας πολύ καλός μου και ιδιαίτερος φίλος μου, το μέλλον λέει δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.